Να ευχηθούμε καταρχήν μια καλή και αγωνιστική διεκδικητική χρονιά για τη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία τη πόλη μα. Χαιρετίζουμε ταυτόχρονα τι όποιε παρεμβάσει, κινητοποιήσει σωματείων, φορέων τη πόλη μα, όπω προηγουμένω του Πρόεδρου τη Ένωση Εμποροϊπαλλήλων, για την ελάφρυνση ανακούφιση τουλάχιστον από τα τεράστια βάρη που φορτώνουν τα τελευταία χρόνια και οι κυβερνήσει και οι δημοτικέ αρχέ του τόπου μα. Η αντιλαϊκή κατεύθυνση και στο Δήμο Θεσσαλονίκη για μα δεν είναι μια ατυχία ή μια συγκυρία. Δεν αφορά την ικανότητα ή την ανυκανότητα κάποιων δημοτικών αρχών. Στηρίζεται στη γενική γραμμή πλεύση που χαράζουν οι κυβερνήσει, που στηρίζουν η μια συγκυρια δεν αφορα την ικανοτητα η την ανικανοτητα καποιων δημοτικων αρχων στηριζεται Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, με όλε τι κατευθύνσει που έχουν ψηφίσει και έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτέ τι κατευθύνσει όχι απλά δεν τι αντιπαλεύουν δεν τις αμφισβητούν οι σημερινοί και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, αλλά αυτές οι κατευθύνσεις στηρίζονται από τις δημοτικές αρχές, την προηγούμενη αλλά και την τωρινή προς το παρόν, ανεξάρτητα από δευτερεύουσες διαφορές μεταξύ τους. Γι' αυτό σήμερα ερχόμαστε να δούμε εδώ να ψηφίζουν από κοινού, όπως λένε, τον αντιλαϊκό αυτόν προϋπολογισμό, που μέσα στα άλλα αυξάνει και τα δημοτικά τέλη οριζόντια κατά 35% η παρατάξη των κυρίων Αγγελούδη και Ζέρβα. Πολύ γρήγορα, μόλι τον πρώτο μήνα τη θητεία τη νέα διοίκηση, έρχονται να μας επιβεβαιώσουν στην πράξη για όσα λέγαμε στο λαό τη Θεσσαλονίκη προεκλογικά. Και τι λέγαμε, λέγαμε να γυρίσει την πλάτη στου τρει τη αντιλαϊκή πολιτική τη κυβέρνηση, γιατί στα κρίσιμα ζητήματα, όπω φαίνεται και σήμερα. Υπάρχουν εμβληματικέ ταυτίσει των παρατάξεων που στηρίχθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και τον ΣΥΡΙΖΑ, φανερά ή κρυφά. Των παρατάξεων των κυρίων δηλαδή Ζέρβα, Αγγελούδη και Πέγκα, είτε είναι στη διοίκηση είτε δίθεν αντιπολίτευση. Γιατί εμεί πιστεύουμε ότι αυτέ οι δυνάμει είναι εξαρτημένε από τα θέλω των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων, από τι δεσμεύσει του απέναντι στι δημοσιονομικέ αντοχέ. Και αυτό φαίνεται και σήμερα. Και τώρα μα λέτε ότι δεν είναι δικό σα αυτό ο προπολογισμό, Οκ, okay, είναι των προηγούμενων και τους ρίχνετε όλο το ανάθεμα, βολικό, αλλά ακόμα και αν δεχθούμε ότι παραλάβατε χάος, όπως λίγο πολύ μας λέτε, όλο αυτό το διάστημα από τον Οκτώβρη που προετοιμάζεστε για να αναλάβετε τη διοίκηση μέχρι και σήμερα, ένα μήνα αφού είστε διοίκηση, το λίγο αυτό διάστημα, ποιο είναι το ελάχιστο διαφορετικό που κομίζετε σήμερα στο λαό της Θεσσαλονίκη με αυτόν τον προπολογισμό. Πού διαφοροποιείστε από τους προηγούμενους. Ποιο είναι το στίγμα σας σε αυτόν τον προϋπολογισμό που δείχνει ότι θα κινηθείτε σε μια διαφορετική φιλολαϊκή κατεύθυνση. Πουθενά. Και είναι πουθενά γιατί όλοι σας συμφωνείτε με τη μετατροπή του Δήμου σε τροχονόμο εξυπηρέτηση κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων, σε βάρος των αναγκαίων έργων και υποδομών που έχει ανάγκη ο λαός μας για την προστασία της ζωής και της περιουσίας του. Συμφωνείτε όλοι σας με τη μετατροπή του Δήμου σε τοπικό φοροϊσπράκτορα των δημοτών του. Και για όλα αυτά εμείς η λαϊκή συσπήρωση προειδοποιούσαμε και πριν το δεύτερο γύρο των εκλογών όταν άλλοι που σήμερα κάθονται στα έδρανα της αντιπολίτευσης και πιθανά θα καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό συνέβαλαν όμως τότε στην καλλιέργεια αυταπατών για μια δίθεν φιλολαϊκή αλλαγή στο Δήμο Θεσσαλονίκης με την ανοιχτή ή κρυφή στήριξη της παράταξης του νυν Δημάρχου και ακόμα και σήμερα εκφράζουν ελπίδες για φιλολαϊκή πολιτική από τη νέα διοίκηση. Ο λαός έχει λοιπόν απέναντί του ένα μπλοκ δυνάμεων, οικονομικών και πολιτικών που οφείλει να αντιπαλέψει με τον αγώνα του και με την πάλη του και αυτό αποτελεί τη μοναδική ελπίδα να αποσπάσει κατακτήσεις, να επιβάλλει λύσεις, να στριμώξει τους δίθεν σωτήρες που παίρνουν αποφάσεις που χειροτερεύουν διαρκώς τη ζωή μας. Ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι οι προπολογισμοί των Δήμων Καταρτίζονται και παρακολουθείται η υλοποίησή του με βάση το όντω ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο που έχουν ψηφίσει και υλοποιήσει όλες οι, κυβερ... οι κυβερνήσεις... φυσικά και η σημερινή. Το κράτος μειώνει συνεχώς τη χρηματοδότηση των Δήμων, ενώ η πλειοψηφία των Δημοτικών Αρχών, μεταξύ αυτών φυσικά και ο Δήμος Θεσσαλονίκη, αποδέχεται αυτή τη μείωση, δέχεται δηλαδή να αναλαμβάνει αρμοδιότητε σε διάφορου εξαιρετικά κρίσιμου τομεί τη ζωή του λαού μα, χωρί του αναγκαίου πόρου που σημαίνει ότι καλείται να καλύψει αυτό το κενό στα οικονομικά με την υπερφορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων, με διαρκή αύξηση ανταποδοτικότητα των δημοτικών υπηρεσιών, που πρακτικά σημαίνει ότι ο Δήμος θα διεξάγει να ανελαίει το κυνήγι φόρων, τελών, χαρατσιών, τροφίων. Οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από χρόνο σε χρόνο βαίνουν διαρκώς μειούμενοι. Από 50 εκατομμύρια πέφτουν στα 46 εκατομμύρια φέτος, μείωση 10 Νέα βάρια του Δήμου επιβάλλονται όπω το τέλο ταφή, και εσεί αντί να διεκδικήσετε αύξηση και όχι μείωση τη κρατική χρηματοδότηση, να αποκαλύψετε και να κινητοποιήσετε το λαό τη Θεσσαλονίκη, που στενάζει από την ακρίβεια, από του καθυλωμένου μισθού, την εκτόξευση των ενοικίων και των δόσεων των στεγαστικών δανείων, την ένταση φορολογία από την κεντρική κυβέρνηση, του δίνετε τη χαριστική βολή. Έρχεστε σε αυτήν, ειδικά τη δυσμενή συγκυρία και χαρατσώνετε επιπλέον το λαό τη Θεσσαλονίκη με την αύξηση των ανταποδοτικών τελών που πληρώνουμε όλοι. Δεν παίρνετε υπόψη σα ότι είναι χιλιάδε οι λαϊκέ οικογένειε και στο Δήμο μα που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τι υπέρογγε αυξήσει στο ενεργειακό κόστο που έχουν αιτίε την πολιτική την πολιτική των κομμάτων που στήριξαν αυτές τις παρατάξεις, την πολιτική της πράσινης μετάβασης που συμφωνείτε, την πολιτική της στήριξης της νατοικής επιθετικότητας απέναντι στο αντίπαλο εμπεριαλιστικό μπλοκ της Ρωσίας-Κίνας που αυτή οδήγησε στη σύγκρουση στην Ουκρανία και στον πόλεμο που λέει και η προηγούμενη δίκη σαν δικαιολογία, δεν ήρθε από το πουθενά, δεν είναι φυσικό φαινόμενο, την πολιτική της στήριξης γενοκτονίας των Παλαιστινίων από το κράτο δολοφόνο του Ισραήλ. Και δεν του φτάνουν οι φουσκωμένοι λογαριασμοί του ρεύματο. Θα δούμε φέτο να εκτοξεύονται κι άλλο από την αύξηση των δημοτικών τελών. Και έτσι φτάνουμε στην απαράδεκτη κατάσταση: στον φετινό προπολογισμό, στα τακτικά έσοδα, γιατί μάλλον ακόμα και από τι εισηγήσει που ακούσαμε, αυτά έχουν κυρίω σημασία. Το 55% να το αποτελούν περίπου τα ανταποδοτικά τέλη, οι φόροι που πληρώνουμε όλοι μας και το 45% μόλι η κρατική χρηματοδότηση. Και εκεί είναι το ζουμί των εσόδων, γιατί από τα έκτακτα έσοδα που στην πλειοψηφία του είναι επιχορηγήσει για επενδύσει, το προηγούμενο έτο, η προηγούμενη διοίκηση, από τα 64 εκατομμύρια προβλεπόμενα, εκτιμάνε τώρα οι υπηρεσίε, έστω ότι θα εισπραχθούν μόνο τα 13,5 εκατομμύρια. Και εσεί προβλέπετε πάλι στον προπολογισμό για το 2024, 61 εκατομμύρια, με μια ανετιολόγητη αισιοδοξία που δεν μα εξηγείται βέβαια από πού προκύπτει δεμενοποιείται, γιατί αυτό καταλάβαμε και σήμερα, τις δημοτικές αρχές, συνολικά με τις τοποθετήσεις σας, και όχι μόνο την προηγούμενη στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που μειώνουν τα τέλη συλλήβδιν. Και δεν υπερασπιζόμαστε φυσικά την προηγούμενη διοίκηση. Ίσα ίσα γνωρίζει ότι ασκήσαμε πραγματική αντιπολίτευση τέσσερα χρόνια με σκληρή κριτική. Αλλά υπάρχει άλλος δρόμος. Εμείς λέμε ότι υπάρχει. Και εκεί που μειώθηκαν τα δημοτικά τέλη για το λαό όπως στην Πάτρα, η Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Εισπύρωσης συγκρούεται πραγματικά όμως με την πολιτική των κυβερνήσεων και όχι στα λόγια. Και έχει καταφέρει να απαλλάξει 100% μεγάλες κατηγορίες δημοτών από αυτά, όπως τους άνεργους, πολίτεκνους, αμέα κλπ. Ταυτόχρονα όμως, για να το καταφέρει αυτό και να έχει πολύ μειωμένα δημοτικά τέλη και άλλα, και κοινωνική πολιτική και παροχές και έργα με αυτεπιστασία και λοιπά με τους εργαζόμενους του Δήμου. Έχει επιβαρύνει τις μεγάλες επιχειρήσεις. Κάτι που δεν συμβαίνει φυσικά στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Γιατί δεν ανεβάζεται λοιπόν το συντελεστή των καταστημάτων των μεγάλων μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων που έχουν μπουκώσει τα εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια σε βάρος μας. Των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ όπως είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων για παράδειγμα που βλέπουν τα κέρδη τους να πολλαπλασιάζονται με τις αυξήσει των τιμών. Των πεντάστερων ξενοδοχείων που κονομάνε με την τουριστικοποίηση τη πόλη, των μεγάλων ιδιωτικών κλινικών που αξιοποίησαν την ανυπαρξία του δημοσίου συστήματο υγεία μέσα στην πανδημία για να πολλαπλασιάσουν τα κέρδη του, των τραπεζών που κερδοσκοπούν ξανά αυτή την περίοδο με τι αυξήσει των επιτοκίων σε βάρο των λαϊκών οικοκυριών, με κέρδη πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια το 2023. Γιατί θέλετε να τα έχετε καλά με όλου αυτού, μην του στεναχωρήσετε. Δεν γίνεται όμως και με τους λίγους, τους πλούσιους και με το λαό. Πώς γίνεται να χρεώνεται με τον ίδιο συντελεστή όλους αυτούς και ένα μικρό εμπορικό ή επισητιστικό κατάστημα ταυτόχρονα σε ένα στενό της Τούμπας ή της Χαριλάου. Γιατί δεν προχωράτε και σε μια πιο δίκαιη γεωγραφική κατανομή των δημοτικών τελών. Η ταξική διαστρωμάτωση στο Δήμο μας θεωρείται ότι λύνεται με δύο, με δύο ζώνες. Θεωρείτε δηλαδή δίκιο οι κάτοικοι τη κάτω-τούμπα τη Χαριλάου να χρεώνονται με τον ίδιο συντελεστή με του κατοίκου τη λεωφόρου Νίκη. Για παράδειγμα, προτεραιότητά σα λοιπόν δεν είναι η προστασία τη ζωή και τη υγεία του λαού. Γι' αυτό και με βάση αυτόν τον προπολογισμό δεν φαίνεται να γίνονται ούτε τα στοιχειώδη έργα πολιτική προστασία. Προτεραιότητά σα δεν φαίνεται να είναι η παιδεία. Όπω όπως και των προηγούμενων. Γι' αυτό χάθηκαν και χάνονται δεκάδες ακίνητα τα τελευταία χρόνια. Αποχαρακτηρίζονται από χώρια ανέγερση σχολείων, υπεαγωγείων, αθλητισμού, πολιτισμού, πρασίνου κλπ. Και δίνονται πίσω σε ιδιώτε για να συνεχιστεί η άναρχη δόμηση αυτή τη πόλη με ιδιωτική πρωτοβουλία που μα έχει οδηγήσει στη χειρότερη αναλογία πρασίνου ανακάτοικο στην Ευρώπη. Ακόμα και για συντήρηση και επισκευέ στα υπάρχοντα σχολικά κτίρια, που πολλά από αυτά είναι επιβαρημένα ηλικιακά, προβλέπεται πάλι το απαράδεκτο ποσό των 660.000 ευρώ περίπου για πάνω από 110 σχολικά κτίρια. Και για την ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών, πότε θα ξεκινήσει ο δευτεροβάθμιος προσυσμικός έλεγχος, δεν είδαμε κάτι στο τεχνικό πρόγραμμα, ούτε τώρα στον προϋπολογισμό. Με τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, τι θα κάνετε. Που σε ολόκληρο το πρώτο διαμέρισμα λειτουργεί μόνο ένα για λίγο καιρό ακόμα, αφού δεν πληρεί ούτε καν τα κριτήρια του νόμου, είναι σε όροφο. Με την προσχολική αγωγή δεν βλέπουμε να έχετε εξασφαλίσει ή να διεκδικείτε κονδύλια για χτίσιμο νέων σύγχρονων ασφαλών κτηρίων για νέα νηπιαγωγεία. Για πόσα χρόνια ακόμα τα παιδιά μα θα ξεκινάνε τη μορφωτική του εμπειρία σε απαράδεκτα κοντέινερ και οι δαπάνε που προβλέπονται για έργα σε πολιτισμό, αθλητισμό, πράσινο και για πολλέ άλλε κοινωνικέ ανάγκε είναι ελάχιστε και δείχνει ότι μάλλον και αυτή η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει στη λογική των εργολαβιών, των ιδιωτικοποιήσεων, τη σύνδεση του αθλητισμού και του πολιτισμού με τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων που λιμένονται αυτέ τι ανάγκε του λαού και τη νεολαία. Και για να κλείσω, από τι πρώτε ασκήσει λοιπόν από τον πρώτο σας προϋπολογισμό, που προφανώς δεν θα μπορούσατε να κάνετε και ριζικέ ανατροπές, δεν λέμε αυτό, αλλά είναι ολοφάνερη η κατεύθυνσή σας στη λογική της συνδιαλλαγής με την κυβέρνηση, τη υλοποίηση των αντιλαϊκών της νόμων, μόνο που έχει αποδειχτεί από τη ζωή ότι για να κερδίσει κάτι ο λαός μας σήμερα απαιτείται διεκδίκηση, χρειάζεται σύγκρουση με αυτή την πολιτική και συμπαραστάτη το λαός Θεσσαλονίκη σε αυτή την, πο την πορεία φαίνεται ότι δεν θα έχει ούτε αυτή τη Δημοτική Αρχή που επιλέγει να τον χαρατσώνει κατά 35% επιπλέον στην πρώτη δυσκολία. Συμπαραστάτη του θα έχει τους εκλεγμένους με τη λαϊκή συσπήρωση, τους κομμουνιστές και άλλους προοδευτικούς αγωνιστές που θα μπούμε μπροστά για την υπεράσπιση της ζωής και των δικαιωμάτων του. Θα πιέσουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να βρεθούν σε προτεραιότητα τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας, της υγείας, των σχολείων και της ασφαλούς λειτουργίας τους, τη διαμόρφωση ελεύθερων χώρων με πράσινο και δωρεάν προσβάσιμε αθλητικέ και πολιτιστικέ υποδομέ για το λαό. Καταψηφίζουμε λοιπόν αυτόν τον προπολογισμό για όλου αυτού του λόγου και καλούμε και του υπόλοιπου δημοτικού συμβούλου και τη διοίκηση και τη αντιπολίτευση, αφού δεν τον πιστεύετε, αφού δεν είναι δικό σα, αφού δεν συμφωνείτε με αυτόν τον προπολογισμό και αφού δεν έχετε δεσμεύσει, όπω είπε ο κύριο Δήμαρχο, να τον καταψηφίσετε.